Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ψηφίστηκε σήμερα με 153. Να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Στο στούντιο μαζί μας, λοιπόν, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κ. Νίκος Παπάς, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μάκης Βορύδης. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, το έργο τελείωσε με την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Οι διαφωνίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Και οι δυο σας είχατε έντονες τοποθετήσεις, πιο πολύ εσείς κύριε Βορύδη, αλλά και εσείς κύριε Παπά, και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, για να δούμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα, σε ένα κλίμα με χαμηλότερους τόνους, όπως έδειξαν και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Εσείς κύριε Παπά είπατε ότι με την ψήφιση αυτής της συμφωνίας μπαίνει τέρμα στην πατριδοκαπηλεία, στην οποία πάνω έχτισαν καριέρες πολλοί, πάνω στο μακεδονικό. Θέλω να μου διευκρινίσετε ποιους εννοείτε. Και εσείς, κύριε Βορύδη, είπατε ακόμη πιο βαριές εκφράσεις. Μιλήσατε για κυβέρνηση εθνικής μειοδοσίας. Θέλω επίσης να μου πείτε τι εννοείτε με κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που αυτό δεν το ακούσαμε από το στόμα του αρχηγού σας, του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Παπά, από εσάς. Ποιοι είναι αυτοί που έχτισαν καριέρες πάνω στο Μακεδονικό και σήμερα με την ψήφιση της συμφωνίας τελείωσε η καριέρα τους, όπως είπατε? Νομίζω τελειώνει μια περίοδος και για τα κόμματα συνολικά, αλλά το ποιοι έχτισαν καριέρες πάνω στο Μακεδονικό, ποιοι επιχείρησαν να ιδρύσουν και να σταδιοδρομήσουν σε κόμματα τα οποία ήταν σχεδόν μονοθεματικά, το ξέρει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ο κύριος εκφραστής αυτού του ρεύματος στην ελληνική πολιτική ήταν ο κύριος Σαμαράς. Κλείνει όμως μια περίοδος. Ο κύριος Σαμαράς ανέτρεψε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πολιτεύτηκε με την πολιτική άνοιξη με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και τώρα είναι, θα σας έλεγα, έτσι ο πρωτοπόρος των απορριπτικών τάσεων που υπήρχαν και στην ελληνική πολιτική και στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω όμως ότι κλείνει μια περίοδος και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, και αυτό αφορά και τη Νέα Δημοκρατία, φάνηκε ότι η σημερινή της ηγεσία ενδεχομένως κάποιο μήνυμα το έχει πάρει, δεν θέλω να προτρέξω, αλλά πρέπει να αφιερώσουμε τις προσπάθειές μας στο να σκεφτούμε το πώς θα αξιοποιήσουμε τα θετικά που προκύπτουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό σε ένα κλίμα εθνικής συνεννόησης από εδώ και πέρα, προφανώς, γιατί αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει πριν αρχίσει να συζητιέται η Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι λέμε εμείς τέλος πάντων οι πολίτες. Αλλά κύριε Βορύδη, εσείς και σήμερα μιλήσατε για κυβέρνηση εθνικής μειοδοσίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπόθηκε έτσι στη Βουλή, και γιατί δεν υπόνονται τέτοια πράγματα έτσι στη Βουλή? Κοιτάξτε, μειοδοσία είναι αυτός ο οποίος, είναι αυτό το οποίο για τη μειοδοσία μιλάγαμε τώρα όλες αυτές τις μέρες, έτσι. Γιατί τι είναι ο μειοδότης? Δεν είχαν όλοι τον ίδιο τόνο. Δεν ξέρω για τον τόνο. Μιλάω για το περιεχόμενο. Μιλάω για το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο και το τι σηματοδοτεί. Λοιπόν, όλες αυτές τις μέρες, θέση που ανέπτυξε η Νέα Δημοκρατία από όλα της τα στελέχη, μηδενός εξαιρουμένου, είναι ότι στην πραγματικότητα αυτή η συμφωνία μας πηγαίνει πίσω από τη λεγόμενη εθνική γραμμή. Είναι κάτι λιγότερο. Είναι στην πραγματικότητα κάτι το οποίο, να το πω από την ανάποδη άποψη, δίνει κάτι περισσότερο στα Σκόπια. Λοιπόν, αυτό, ο μειοδότης και ο πλειοδότης, είναι αυτό ακριβώς το οποίο συνέβη. Ναι. Αυτό που εξηγούμε εδώ και τρεις μέρες. Ότι αυτή είναι μια συμφωνία η οποία μας πηγαίνει πίσω από οτιδήποτε είχε διαπραγματευτεί οποιοδήποτε όλα αυτά τα χρόνια που έχει χειριστεί το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Και επομένως, για να μην υπάρχουν, και είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θεωρούμε ότι εδώ η χώρα, και αυτό είναι κάτι το οποίο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπέστη εθνική ήττα. Αυτό είναι κάτι, αυτή η συμφωνία είναι μια ήττα. Και ως προς την πρόβλεψή σας, ή την πρόβλεψη νομίζω που έκανε ο κ. Παπάς, ότι στην πραγματικότητα μπαίνουμε σε μια καινούρια περίοδο. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι. Το είπα εγώ. Είπατε κάτι περί συνεννοήσεως? Εγώ τέτοιο. Είπα ότι να δούμε αν θα υπάρξει. Λέξεις. Αν λοιπόν, θα υπάρξει από εδώ και πέρα εθνική συνεννόηση. Ναι, δεν θα υπάρξει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Προεξοφλείτε εύκολα, κύριε Προεξοφλώ. Ναι, το προεξοφλώ και να σα πω και το προεξοφλέω. Γιατί κατά τη γνώμη μου έχουν κατατεθεί δύο τελείως διαφορετικές αντιλήψεις και δύο τελείως διαφορετικά σχέδια και για την πορεία της χώρας και για το πώς πρέπει να πορευτούμε. Όχι, μιλάμε για το Μακεδονικό. Εδώ θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε αν εσείς στις επερχόμενες εκλογές θα διεκδικήσετε ψήφο για να την ξυλώσετε τη Συμφωνία των Πρεσπών ή όχι. Διότι αν δεν διεκδικείτε ψήφο για να ξυλώσετε τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο γόνιμος πολιτικός διάλογος επιβάλλει να συζητήσουμε ενώπιον του λαού το τι προτίθεται ο καθένας να κάνει στη βάση της εφαρμογής αυτή τη συμφωνία. Κοιτάξτε, τώρα για να είμαστε απολύτως συνεννοημένοι, ποια εφαρμογή τώρα αυτή η συμφωνία στην πραγματικότητα λέει ότι τα Σκόπια μπαίνουν στο ΝΑΤΟ.
αυτό θα το ψηφίσετε εσείς. Και αυτό είναι από εκεί και πέρα η πορεία των πραγμάτων. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το εκκρεμές ζήτημα, δηλαδή η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων, ναι, νομίζω ότι ακούσατε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Δεν απεμπολώ το βέτο. Αυτό είπε αυτό, αλλά είπε ότι θα δώσει έναν αγώνα για να αμβλύνει. Για να αμβλύνει τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας. Και σε κάθε περίπτωση να μην πάμε διχασμένοι. Ναι. Αυτό είπε. Ακούστε, ο λαός μας δεν είναι διχασμένος αυτό. Διχασμένος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από το λαό μας. Αλλά λαός διχασμένος δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας λαός ο οποίος στη συντηρητική του πλειοψηφία, με πάρα πολλούς τρόπους, έχει εκφραστεί και έχει μιλήσει πάνω στο ζήτημα αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να το πάμε παρακάτω, εγώ θεωρώ ότι οι κίνδυνοι και τα προβλήματα από αυτή τη συμφωνία είναι μπροστά μας. Και πράγματι θα χρειαστεί μια κυβέρνηση κάποια στιγμή να τα χειριστεί. Ορατά προβλήματα, όπως κατά τη γνώμη μου θα είναι τα ζητήματα της μειονότητας. Αυτά λοιπόν θα εγερθούν. Δεν θα εγερθούν με τον τρόπο που ακούσαμε. Γιατί τα ζητήματα των μειονοτήτων δεν εγείρονται από κράτη. Τα ζητήματα των μειονοτήτων καταλήγουν να είναι δικαιωματικά ζητήματα και εγείρονται από συγκεκριμένα ως ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό λοιπόν θα έρθει τώρα από την πίσω πόρτα και το οποίο θα χρειαστεί κάποιος να τα αντιμετωπίσει. Προφανώς η επόμενη κυβέρνηση. Όπως και θα υπάρξουν μία σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με σημαντικά θέματα, όπως είναι τα εμπορικά σήματα, όπως είναι τα σχολικά βιβλία. Και θα δούμε τώρα σε αυτό πάνω το πώς πρόκειται να εξελιχθούν αυτές οι κουβέντες. Το τρίτο, το οποίο κατά τη γνώμη μου επίσης έχει υποτιμηθεί, επειδή μιλάμε για μια συμφωνία που υποτίθεται ενισχύει τη σταθερότητα και μάλιστα απομακρύνει και την επιρροή της Τουρκίας. Με συγχωρείτε, η επιρροή της Τουρκίας, για να είμαστε απολύτως συνεννοημένοι και να ξέρουμε για τι λέμε, έχει ρόλο η Τουρκία στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο ρόλος της Τουρκίας στα Δυτικά Βαλκάνια όμως συνδέεται με την επιρροή των μουσουλμανικών, της Τουρκίας πάνω σε μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Το κάνει αυτό στην Ελλάδα, το κάνει στη Βουλγαρία, το κάνει στα Σκόπια, το κάνει στην Αλβανία, το κάνει στο Κόσοβο, το κάνει στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτό πώς θα σταματήσει ακριβώς? Προφανώς και δεν σταματάει. Όχι με την πολιτική όπως που εφαρμόσαμε μέχρι τώρα πάντως. Όπως και το θέμα. Όχι άρα, με τη μη λοιπόν, λύση. Χαίρομαι όχι με που τη το ακούω αυτό, κύριε Παπά. Έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτό το οποίο κάνατε δεν έχει καμία σχέση με όλη σας την επιχειρηματολογία. Μα τι λέτε, κύριε Το Μπορείδη, δεύτερο λοιπόν το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Δεν έχει νόημα πάντως ένα, σκότηση ένα, αυτή τη στιγμή. Την κάνατε για 20 χρόνια, 25. Ένα κράτος το οποίο έχει στην πραγματικότητα δύο εθνικές κοινότητες, την σλαβική αυτή κοινότητα και την αλβανική, σήμερα παίρνει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, η οποία εγώ σας λέω ότι θα ενισχύσει τις πιέσεις του αλβανικού στοιχείου, τη δυσφορία του μέσα σε αυτήν την εθνική κοινότητα και επομένως αποσταθεροποιεί. Αλλά και ως προς το τρίτο ζήτημα το οποίο ανεπτύχθη, εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς θα αποτραπεί η ρωσική διείσδυση και μάλιστα με την ένταξη μια στρατιωτική συμμαχία, διότι σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν κάποιοι, η επιρροή της Ρωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ρωσικών συμφερόντων στα Δυτικά Βαλκάνια δεν είναι στρατιωτικού τύπου. Ναι. Είναι προφανώς πολιτικού, Βορύδη, οικονομικού και διπλωματικού ναι, τύπου. Βεβαίως, που ναι, προφανώς ναι, δεν αποτρέπεται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, διότι είμαστε στην επόμενη στιγμή της ψήφισης της συμφωνίας και δεν έχει καμία. Προσέξτε όμως τώρα, δεν έχει καμία απολύτως πολιτική λειτουργικότητα και για το δικό σας κόμμα να συσκοτίζετε τις σοβαρές πτυχές της συμφωνίας που αφορούν τα κέρδη της ελληνικής πλευράς. Και τα κέρδη της ελληνικής πλευράς είναι και η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, όπως έχουν υποστηρίξει όλες οι κυβερνήσεις στα επίσημα φόρουμ. Είναι το γεγονός ότι υπήρξαν οι συνταγματικές αλλαγές. Είναι το γεγονός ότι τελειώνουν οι αλληλτροντισμοί. Είναι το γεγονός ότι κλείνει. Όχι, εντάξει, αυτό είναι μια εκτίμηση. Κύριε Βορύδη, εσείς δεν έχετε τη σύνθετη ονομασία με τη συμπερίληψη της λέξης Μακεδονία? Μιλάτε για μένα, όχι. Εσείς αυτό όμως είναι, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι έχει συμβεί. Εσείς ως Μάκης Βορύδης. Ναι, αλλά, για μένα, ναι, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση όμως το δέχεται. Είναι, αυτό. Βλέπετε όμως τη μεγάλη πλάνη εδώ, κύριε Αστάη. Με συγχωρείτε. Η μεγάλη πλάνη ποια είναι? Ο κόσμος ο οποίος κατέβηκε στους δρόμους και εδώ πέρα έχουμε την ευθύνη και εμείς ως κυβέρνηση, θα σας έλεγα πρωτίστως, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα, να πούμε σε αυτόν τον κόσμο την αλήθεια. Ο κόσμος αυτός νόμιζε ότι αυτό που διεκδικούσε η ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν να μην υπάρχει καμία αναφορά στην ονομασία της γειτονικής χώρας από τον όρο Μακεδονία ή παραγωγό του. Δεν ήταν αυτή η θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Νόμιζε πάρα πολλοί κόσμος, και να σας πω, είδαμε και κάποια έτσι λίγο πιο ευχάριστα ως εικόνες, κάποιους να έχουν εντυθεί αρχαίοι Έλληνες. Τι συνειρμός, όχι, όχι. Έχει ουσία όμως. Προσέξτε, δεν το λέω για να αστειευτούμε. Το λέω γιατί. Για να σας πω το εξής. Διότι πολλοί κόσμος νόμιζε ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών απεμπολούμε την κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Αντίθετα, η συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή στην οποία οι γείτονές μας δηλώνουν ρητά και κατηγορηματικά
σε αντίθεση με το πρόσωπο του παρελθόν, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Μεγαλέξανδρο και τον Αριστοτέλη. Εγώ ρώτησα τον κύριο Βορύδη, γιατί είναι πολύ γνωστή και εκπεφρασμένη η θέση του, γιατί αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε όλο αυτό το διάστημα, που είχε να κάνει και με τις μετακινήσεις βουλευτών, όπου υπήρξαν και πολλοί έντονοι τόνοι στη Βουλή και οι καταγγελίες εκατέρωθεν, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ενιαία γραμμή στο συγκεκριμένο θέμα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Γι' αυτό σας ρωτάω εσάς, κύριε Βορύδη, γιατί εσείς είσαστε πάντα καθαρός, την είχατε την άποψή σας πεντακάθαρη. Ήταν απολύτως ενιαία η γραμμή στο συγκεκριμένο θέμα. Όχι, δεν. Απιτρέψτε μα με, το θέμα του ονόματος δεν έχετε ενιαία γραμμή, δεν πιστεύει αυτό. Αφήνετε, ούτε λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Καραμάνης. Μου, γιατί ήταν απολύτως ενιαία η γραμμή στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί ήταν ενιαία η γραμμή στο συγκεκριμένο θέμα. Ποιο ήταν όμως το θέμα, ναι ή όχι στη συμφωνία. Αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία. Όχι σε μια άλλη. Όχι στο πώς μπορεί να λυθεί το ονοματολογικό, ήταν πάνω στη συγκεκριμένη συμφωνία. Ναι, γιατί η γραμμή, όμως, είναι ακούστε, το ερώτημα. Και μα η όποια συμφωνία θα σας ικανοποιούσε. Ένα τέχνασμα από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ενίσχυσε πολύ και η Χρυσή Αυγή, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, που έλεγε το εξής. Όχι να συζητήσουμε για το θέμα του ονόματος. Σε μία συμφωνία δεν θέλαν να συζητήσουν για τη συμφωνία, θέλαν να συζητήσουν για το θέμα του ονόματος. Μα όμως αυτό που είχαμε μπροστά μας είναι η συμφωνία. Που αυτή περιλαμβάνει τη συμφωνία, και το όνομα. Ακούστε, έφτιαξε ένα μεγάλο, πλειοψηφικό, αραγές, μαζικό, λαϊκό μέτωπο απέναντι στη συμφωνία. Mm-hmm. Αν απορριπτόταν αυτή η συμφωνία και ερχόταν η επόμενη, θα βλέπαμε τους όρους, τις προϋποθέσεις. Η δε θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επανεκκίνηση μετά την απόρριψη αυτής της συμφωνίας, ποια ήτανε, έναρξη των διαπραγματεύσεων από μηδενική βάση. Δεν αυτό ναι, είπε. Βάση, κύριε Βορύδη. Το δεν υπάρχει μηδενική βάση. Σήμερα η θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν είναι η θέση του Βορύδη. Δηλαδή, αν δεν την εξέφρασα εγώ. Συμφωνία σήμερα. Δεν την εξέφρασα εγώ, κυρία Στάρη. Εσείς, για να καταλάβω, να καταλάβω τον βαθμό λοιπόν, ανευθυνότητας. Εάν απορρίπτονταν η συμφωνία σήμερα, εσείς θα λέγατε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και οι γείτονες να μην έχουν τον όρο Μακεδονία ή παραγωγό. Από μηδενική βάση. Εμάς λοιπόν η θέση κινήσεώς μας θα ήταν από μηδενική βάση. Είπατε και κάτι άλλο. Γιατί επίσης έγινε ένα παιχνίδι όλο αυτό το διάστημα με τα ζητήματα αυτά. Ούτε ένας από τη Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμεί λύση που να έχει μέσα το όνομα Μακεδονία. Υπάρχει όμως, ακούστε τώρα, κάτι, γιατί θα σας καλύψω κύριε Παπά, θα σας καλύψω. Υπάρχει όμως εσάς, υπάρχουν όμως άνθρωποι που μπορεί να εκτιμούν μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς αυτό. Μάλιστα. Κύριε Βορύδη, αυτό όμως όποιον Έλληνα και να ρωτήσουμε, είναι δεν θέλει να λέξει Μακεδονία. Έχει 3-4 πρωθυπουργούς, είναι τελείως διαφορετικό σημείο αφετηρίας. Τώρα, από το σημείο αφετηρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Που το σημείο αφετηρίας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ακριβώς αντίστροφο. Λύση με σκέτο Μακεδονία. Και διαπραγματεύτηκαν να πάρουν το Βόρειο αυτοί που δεν τους ένοιαζε, αφού τους λένε καρά Μακεδονία. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, για να δείτε τις διαφορετικές αφετηριακές προσεγγίσεις και γιατί λέω ότι αυτό, σε αυτό το θέμα, αυτή η κυβέρνηση ήταν μια κυβέρνηση μειωμένης εθνικής ευαισθησίας. Μάλιστα. Εγώ σας το έβαλα το ερώτημα, ποια είναι η δικιά σας θέση, γιατί δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Εμείς ακούσαμε τελείως διαφορετικά πράγματα από τον κύριο Μητσοτάκη και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μία διαφορετική άποψη σε μια μερίδα της Νέας Δημοκρατίας και μία τελείως διαφορετική σε άλλη. Δεν είπαμε ότι έχουν επιθυμία να υπάρχει το όνομα Μακεδονία. Δημοσιογραφικά τυχαίνει να το ξέρω μιλώντας με έναν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ενδεχομένως το ζήτημα αυτό που θέτεται να ανέκυπτε. Εάν είχαμε απορρίψει τη συμφωνία, ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, μπαίναμε σε ένα νέο κύκλο συζητήσεων και έπρεπε να έρθει μια πρόταση και θα ανέκυπταν αυτού του τύπου διαφοροποίησης εκεί. Όμως αυτή δεν ήταν η συζήτησή μας. Γιατί ακόμα και αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονταν για λόγους πολιτικού ρεαλισμού, λέω εγώ και από την πλευρά τους, έτσι το επιχείρημά τους, να υπάρξει λύση με σύνθετη ονομασία. Αυτοί απέρριψαν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Προσέξτε να δείτε τώρα. Και προσέξτε την επιχειρηματολογία της κυρίας Μπακογιάννη. Της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία έχει χειριστεί το θέμα, που λέει, μα αυτά που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή την ηθαγένεια, δηλαδή τη γλώσσα, δηλαδή την ταυτότητα, δηλαδή τελικώς το έθνος, αυτά είναι που ζητήθηκαν από την κυρία Μπακογιάννη,
Όχι από τον Βορύδη, όχι από τον Σαμαρά. Λοιπόν, από την κυρία Παπαδόπουλο. Εγώ περίμενα. Αν επιτρέψετε μόνο ένα σχόλιο. Ναι. Δεν περίμενα πραγματικά την κεντρική θέση τη ελληνική εξωτερική πολιτική την τελευταία 20 ετία, τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, να τη θεωρεί ο κύριο Βορύδη σε αυτό το τραπέζι τώρα που συζητάμε και μα βλέπουν και οι τηλεθεατέ ένα δευτερεύον ζήτημα, το οποίο έτσι. Πώ δεν είναι δευτερεύον. Είναι δευτερεύον. Θεωρείται το μείζον είναι κάτι άλλο. Δεν κατάλαβα ποιο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα ο κύριο Μητσοτάκη είπε ότι θα ασκήσει βέτο στην πιθανή ένταξη της έναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν και εφόσον δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα. Εκτός και αν το βέτο είναι de facto. Διορθώστε με αν δεν κατάλαβα καλά. Η διατύπωση του κυρία Μητσοτάκη ήταν δεν απεμπολώ το δικαίωμά μου κανείς να ασκήσω βέτο. Καλά. Κανείς δεν εντάξει, εσείς έχετε υπογράψει τώρα ότι δεν μπορούμε να το προβάλλουμε. Λέμε λοιπόν ότι ως προς αυτό το σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε δύο πράγματα. Θα προσπαθήσει να απαμβλύνει τις εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες αυτής της συμφωνίας και δεν απεμπολεί το δικαίωμα της ελληνικής δημοκρατίας να ασκήσει βέτο στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων. Μάλιστα, αυτό είπε πράγματι για την ενταξιακή πορεία. Θα δούμε όταν έρθει το θέμα, σε ποια κατάσταση θα βρισκόμαστε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή θα πορευτούμε, κύριε Παπά, με αυτή τη συμφωνία και όλοι βεβαίως περιμένουμε, αν μη τι άλλο, μία εφαρμογή της συμφωνίας αυτής με πιστότητα και με καλή πίστη από και, την πλευρά και νομίζω της ότι είναι και μια ευκαιρία, επειδή ολοκληρώθηκε ο διάλογος. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Βορύδη. Λέω, είναι μια καλή ευκαιρία. Επειδή ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες και ο διάλογος και έτσι έχουν αρχίσει και τα πάθη σιγά σιγά και πέφτουν. Υπήρξε και το ζήτημα της κυβερνητικής κρίσης να ανοίξει ένας διάλογος για το τι πραγματικά συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία και τι συμβαίνει στα κεντρικά. Κύριε Παπά, στα εκλογές κεντρικά, πότε στα θα ζητήματα. Έχουμε, στο τέλος, για να κλείσουμε. Στο τέλος της τετραετίας. Ειδικά τώρα όπου προσέξτε να δείτε, διότι το ερώτημα δεν ήταν δημοσιογραφικό, απλώς ήταν κεντρικό πολιτικό και πολύ καλά κάνετε και το θέτετε, διότι υπήρχε μία περίοδος στην οποία η κυβέρνηση πιέζονταν από την ανάγκη να κλείσει το μνημόνιο και να καθαρίσει και το τοπίο το πολιτικό σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Καθώς είχαμε ένα κυβερνητικό εταίρο, ο οποίος έλεγε τώρα ότι είναι αποφασισμένη η τετραετία δηλαδή. Τώρα είναι ένα καθαρό πολιτικό τοπίο με την κυβέρνηση να έχει ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλα τα επίπεδα. Έχει κλείσει το μνημόνιο, επιτρέψτε μου. Έχουμε υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό με 154. Έχουμε περάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς τον πάνω τον καμένο και έχουμε μπροστά μας θετικά μέτρα για την οικονομία. Που θα ευνοήσουμε του ελληνικού πολίτε. Πολιτικά ζητήματα που δεν υπάρχουν. Το πολιτικό ζήτημα που θα έχει να αντιμετωπίσει είναι οι ευρωεκλογές, οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές. Αυτό έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του. Σε όλες τις κάλπες. Οπότε θα έχουμε μακρά προεκλογική περίοδο και τα 4 χρόνια διακυβέρνηση, αρχική διακυβέρνηση, έκλεισαν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε πάμε για τα υπόλοιπα τώρα. Για τα ρέστα που λέμε. Υπομονή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και του δυο σα για την απόψινή συζήτηση και εμεί να